goal, assist, MVP, στον το πόρο στο πάγο. Και ποτέ δεν μπάλα κιόλας, ε. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε αυτό το επίπεδο της απόδοσης. Σίγουρα δεν μπορεί συνέχεια να το καταφέρνεις. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν συνέβη αυτό εδώ. Έπαιξε ρόλο και το επίπεδο της αντιπάλου ομάδας. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα καταφέρνουμε αρκετά καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίζει τόσο σημαντικό ρόλο για το φετινό ΠΑΟΚ το καλύτερο κάποιον αντιπάλων του. Γιατί με ομάδες οι οποίες ήταν περίπου εισάξει φέτος από τον ΠΑΟΚ, δεν έχει καταφέρει να δείξει το πρόσωπο μέχρι στιγμής. Το επίπεδο είναι κατώτερο. Όχι. Οι ομάδες καλύτερο επίπεδο ενδεχομένως, όπως η Φιωρεντίνα, όπως. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Όταν παίζεις με καλύτερη ομάδα, δεν μπορείς να αποδίδεις το ίδιο καλά. Δεν σε αφήνει και οι αντίπαλοι. Παίζουν και οι άλλοι. Αυτό εδώ συμβαίνει παντού, όχι μόνο στο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα θα τύχουν και παιχνίδια που θα παίξουμε το ίδιο καλά και θα είμαστε το ίδιο επιθετικοί και με θεωρητικά ανώτερες ομάδες. Χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, σίγουρα δεν είναι στα επίπεδα τα ευρωπαϊκά κάποιων χωρών συγκεκριμένων, όπως παράδειγμα της Ιταλίας. Πάντως ο ΠΑΟΚ έκανε έφτασε τις 6 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, κάτι το οποίο δεν γίνεται και κάθε μέρα. Και εσείς τα χρόνια πριν στο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να έχει γίνει πολλές φορές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το επίτευγμα, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να θριαμβολογούμε και να λέμε μεγάλες κουβέντες. Το θέμα είναι να δείχνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό στο γήπεδο, να το αποδεικνύουμε με πράξη και όχι με λόγια. Σε κάθε αγώνα δηλαδή, ότι αυτό το επίπεδο που έτσι. Τώρα που είναι ένα δύσκολο μάτσο με τον Βάζ Γιάννη, γιατί το πάμε με την πλάτη στο τείχος του επίπεδο. Ναι, το γνωρίζουμε αυτό εδώ. Έχουμε για το θεσμό του κυπέλου δύο παιχνίδια φωτιά. Αρχίζει γενομένης από το επόμενο. Παίζουμε στην Τούμπα. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και θεωρώ ότι αν παίξουμε όπως πρέπει, θα πάρουμε αυτό που θέλουμε.